Έχουμε μαζί μας τη Ράνια Τσοράκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια λεκάνης απορροής και παράκτιου περιβάλλοντος του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και την Ελεάνα Κουτσοβίλη, πολιτικό μηχανικό και υποψήφια διδάκτορα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κυρία Τσοράκη. Καλημέρα σας, κυρία Κουτσαβλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε και για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, το Hermes Flat. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μια τεράστια πλατφόρμα, μια ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία περιέχει μια πληθώρα εργαλείων, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα τόσο για την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, για τους πολίτες, για τους μηχανικούς, για πάρα πολλές ομάδες ενδιαφερομένων και σαφώς και για τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών από πλημμύρες. Αλλά αναπτύχθηκε επιπλέον και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Το σύστημα αυτό αποτελείται από μία σειρά οργάνων, τόσο μετεωρολογικών όσο και υδρογραφικών οργάνων, οργάνων που μετράνε τη στάθμη των ποταμών. Και ο στόχος είναι να μπορούμε να προβλέψουμε ένα πλημμυρικό συμβάν προτού αυτό συμβεί, έτσι ώστε να υπάρχει ο χρόνος, ο απαραίτητος, τόσο στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις, όσο και στους κατοίκους της περιοχής αυτής να μπορούν να κινηθούν γρήγορα και να λάβουν τα μέτρα τους για να προστατευθούν και οι ίδιοι αλλά και οι περιουσίες τους από την επικείμενη πλημμύρα η οποία πλησιάζει. Θέλω να πω ότι ο εξοπλισμός αυτός συνοδεύεται από λογισμικά, τα οποία τα έχουμε αναπτύξει μαζί με την συνεργάτη δάμου κυρία Κουτσοβίλη, από αλγορίθμους, τους οποίους τους βελτιώνουμε διαρκώς και στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτεροι και θα δίνουν ακόμα πιο αξιόπιστα συμπεράσματα. Επίσης, είναι μια σειρά οργάνων, τα οποία όμως έχουν ένα τεράστιο λειτουργικό κόστος και τα οποία τα έχει συνοδεύονται επίσης και από άλλη μετεωρολογική πληροφορία, την οποία τη λαμβάνουμε από μετεωρολογικούς σταθμούς άλλων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως εκείνων των φυσικών καταστροφών που ο διευθυντής είναι ο κύριος Καλαμποκίδης. Όλα αυτά τα όργανα λειτουργούν τόσο μέσα στην Καλονή, στην πόλη της Καλονής, στη Στύψη, στην πόλη της Αγίας Παρασκευής, στη θέση Πρινή, του ποταμού Τσικνιά και σε διάφορες άλλες θέσεις. Σαφώς αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι να δίνουμε όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, να λειτουργούν οι σταθμοί μας με όσο το δυνατόν καλύτερη ακρίβεια, αλλά επίσης μας ενδιαφέρει και η συνέχεια των σταθμών αυτών και αυτού του συστήματος, καθώς το έργο Hermes Flat τελείωσε και προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους για να συντηρούμε αυτό το σύστημα και να το βελτιώνουμε. Κυρία Τσοράκη, η νεροποντή της 10ης Ιανουαρίου είχε προβλεφθεί σύμφωνα με τις μετρήσεις σας? Κοιτάτε, σύμφωνα με τις μετρήσεις μας, τώρα νομίζω ότι μπορεί να σας μιλήσει αναλυτικά η κυρία Κουτσοβίλη για αυτό το θέμα. Είχαμε προβλέψει ότι βρισκόμαστε σε ζώνη υψηλού κινδύνου. Αυτό το προβλέψαμε. Μάλιστα. Δεδομένου τούτου θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάποιες προληπτικές ενέργειες οι αρμόδιοι φορείς, όπως είναι Δήμος και Περιφέρεια? Νομίζω όμως ότι ήδη είχαν κάνει κάποιες, έγιναν ενέργειες. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η νεροποντή, το πρόβλημά της δεν ήταν τόσο η μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά ήταν περισσότερο η ένταση της βροχόπτωσης αυτής. Δηλαδή, μεγάλη ποσότητα νερού έπεσε σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και θα πρέπει να σας επισημάνω ότι η προειδοποίηση πλημμύρας συνοδεύεται πάντα με μεγάλη ακρίβεια προειδοποίησης βροχοπτώσεων. Δηλαδή, αν δεν έχουμε καλές προειδοποίησεις βροχοπτώσεων από τους μετεωρολόγους, δεν μπορούμε να δώσουμε και επαρκή αποτελέσματα από τα δικά μας συστήματα πρόβλεψης πλημμυρικού κινδύνου. Μάλιστα. Ωραία, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κουτσοβίλη να μας πει για τις ζημιές που καταγράφηκαν μετά την 12η Ιανουαρίου. Καλημέρα και από μένα.
Όπως σας είπε και η κυρία Τζοράκη, το Εργαστήριο των Φυσικών Καταστροφών έχει ένα δίκτυο σταθμών σε όλο το νησί. Συγκεκριμένα, αυτοί έδειξαν για το ακράσι 10,70 χιλιοστά βροχόπτωσης μέσα στο εξάωρο 6 με 12 το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου, ενώ στο Σίγρι έδειξε 45,10 χιλιοστά βροχόπτωσης. Και γενικότερα παρατηρήθηκε μια σταδιακή μείωση της βροχόπτωσης από το δυτικό προς το ανατολικό τμήμα του νησιού. Τώρα, όσον αφορά τον Ερμή F και το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης, στην Κωμόπολη της Καλονής και συγκεκριμένα στη γέφυρα της Καλονής έχει τοποθετηθεί σταθμός που μετράει την αύξηση της στάθμης και εξυπηρετεί και έγκυρη προειδοποίηση για πλημμύρα. Σκοπός έγκυρης προειδοποίησης πλημμύρας. Ωραία. Ο σταθμός κατέρρεψε μέσα σε λίγα λεπτά και συγκεκριμένα μεταξύ του διαστήματος 8 με 9 το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου. Μία αύξηση κατά 1,7 μέτρα της στάθμης του νερού, το οποίο ισοδυναμεί με 5 κυβικά το δευτερόλεπτο παροχής. Αυτό είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα δεδομένα της τελευταίας πενταετίας. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της καταστροφικής πλημμύρας του 2016 είχαν παρουσιάσει την ίδια θέση παροχής με 9 κυβικά το δευτερόλεπτο. Αντίστοιχα, το σύστημα συνοδεύεται με σταθμό στο Τζικνιά, ο οποίος έδειξε για το ίδιο διάστημα μία αύξηση κατά 3 μέτρα στάθμη και συνολική βροχόπτωση 26 κυβικά χιλιοστά βροχής. Ο Ερμή ΣΕΦ είχε υπολογίσει ότι όταν η στάθμη του νερού ξεπεράσει τα 1,6 μέτρα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έφτασαν και τα 1,7, τότε μπαίνουμε στην κρίσιμη ζώνη, που η στάθμη θεωρείται επικίνδυνη. Και έτσι ενεργοποιείται το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης και μπορεί να δώσει την απαραίτητη πληροφόρηση για να προειδοποιήσουμε για την επερχόμενη πλημμύρα. Κυρία Τσοράκη, ήθελα να ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τέτοιου είδους συστήματα στο νησί μας? Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, με την κλιματική αλλαγή που γίνεται όλο και πιο εμφανής, η δημιουργία και η λειτουργία τέτοιων συστημάτων είναι όλο και πιο απαραίτητη. Γιατί τα καιρικά φαινόμενα είναι ραγδαία και ο χρόνος απόκρισης είναι όλο και πιο μικρός. Οπότε, τα συστήματα αυτά που μας δίνουν πληροφόρηση σε οποιοδήποτε σημείο και να είμαστε, μπορούμε να έχουμε, επειδή λειτουργούν σαν τηλεμετρικά, μπορούμε να έχουμε την πληροφορία αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και κυρίως περιοχές οι οποίες είναι πληττόμενες, πολύ συχνά, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλημμύρες, όπως η περιοχή της Καλονής, που παραδοσιακά πλημμυρίζει σχεδόν ανά λίγα χρόνια. Παρατηρείται και ένα έντονο καιρικό φαινόμενο και καταστροφές στην περιοχή αυτή. Επίσης, αντίστοιχα συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν και για άλλους λόγους. Μπορούν, ας πούμε, να λειτουργήσουν για την ασφάλεια φραγμάτων, να δημιουργήσουν αντίστοιχα συστήματα, ας πούμε, όπως το φράγμα της Ερεσού, που θα έπρεπε να έχει ένα αντίστοιχο σύστημα, τόσο για να γνωρίζουμε την υπερχείλησή του, αλλά και για στην αντίθετη κατεύθυνση, πότε αδειάζει το φράγμα, γενικά για τη βέλτιστη διαχείρισή του, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα. Το τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω, έχουμε κάποια άλλη εργασία σχετική με ανάλογα φαινόμενα? Το τελευταίο διάστημα έχουμε αρχίσει συστηματικά και δουλεύουμε για την περιοχή του Πλωμαρίου, γιατί και το Πλωμάρι αντιμετωπίζει φαινόμενα πλημμυρών και σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε αντίστοιχα όργανα και να αναπτύξουμε τους αλγορίθμους. Ήδη υπάρχει μία ομάδα συνεργατών που έχει αρχίσει να δουλεύει μελετώντας τα γεωλογικά, χωρικά δεδομένα της περιοχής και τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της. Ωραία. Επίσης, θέλω να πω, κλείνοντας, ότι μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κυρίως όσον αφορά την εγκατάσταση του σταθμού στη γέφυρα Πρινής της Αγίας Παρασκευής, τόσο με την λειτουργία του οργάνου και τη συντήρησή του όλα αυτά τα χρόνια από το 2013, και ελπίζουμε να συνεχίσει και στο μέλλον να μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια. Είδαμε ότι μπορεί να προβλεφθεί άμα γινόταν σε μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα ίσως θα γινόταν καλύτερη προειδοποίηση, αλλά όπως είπε και η κυρία Τζοράκη, είχε πολύ μεγάλη ένταση το φαινόμενο. Και μεταξύ λίγων λεπτών είχαμε 1,5 μέτρο στην Καλόνη και 3 μέτρα στο Τσικνιά αύξηση της στάθμης, το οποίο για τα δεδομένα τους είναι πολύ μεγάλο. Και ειδικά από το διάστημα 8 με 9 το βράδυ. Αυτό, σίγουρα όσο δίνουμε, αξιοποιούμε τέτοια συστήματα και τα βελτιστοποιούμε, θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω και τις δύο για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουτσαβλή, και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.